πόσο κουραστικό και ψυχικά και σωματικά είναι για έναν ηθοποιό να κάνει έναν μονόλογο και μάλιστα ένα τόσο σημαντικό έργο, γιατί μην ξεχνάμε ότι το Ευτυχισμένες Μέρες είναι το πιο πολυπεγμένο και το πιο αγαπημένο έργο του Μπέκετ. Εντάξει, είναι κουραστικό με την έννοια του ότι τα λόγια που έχεις να μάθεις και να αποστηθήσεις και να δουλέψεις πάνω σε αυτά δεν έχουν μια συνοχή φυσιολογική. Οπότε πρέπει να το μάθεις το κείμενο σαν μια παρτιτούρα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είμαι 40 χρόνια φούρναρης πια, οπότε είμαστε πια για τα κουραστικά. Είμαστε και δίνει χαρά αυτό το πράγμα μαζί με την κούραση, γιατί σου δίνει την ευκαιρία ότι σου ζητάει μάλλον να καταθέσεις ό,τι υλικό και πλούτο έχεις μαζέψει τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Στα ζητάει όλα. Οπότε αυτό σου δίνει μαζί με την κούραση και μια χαρά. Αυτό. Για να δείσω τώρα για την ουσία της παράστασης και του έργου του Έντγκαρ του Μπέκετ. Δεν είναι τυχαίο ότι η πρωταγωνίστρια είναι η γυναίκα. Ο ίδιος ο Μπέκετ σε μια πρόβα στην οποία είχε μιλήσει με τους ηθοποιούς έλεγε ότι έγραψε το θεατρικό έργο έχοντας στο μυαλό του το τι θα ήταν το πιο χειρότερο που θα μπορούσε να υποστεί ένας άνθρωπος. Και δεν μπορεί ο ίδιος να φανταστεί κάτι χειρότερο από έναν που είναι θαμμένο στη γη, να κυκλοφορούν γύρω του μυρμήγκια, ο ήλιος να τον καίει κτλ. Και κατέληξε λέγοντας ότι ποιος άνθρωπος θα το άντεχε αυτό παρά μόνο μια γυναίκα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες είναι πιο ανθεκτικές γενικά στη συνθήκη της ζωής μας. Γιατί το έργο αυτό στην πραγματικότητα είναι συμβολικό. Μιλάει για την ανθρώπινη συνθήκη στην πραγματικότητα, που είμαστε με το ένα φτερό λαχταρά με τον ουρανό, αλλά με το άλλο είμαστε οριστικά θαμμένοι, μας τραβάει βαρύτητα κάτω. Αυτό είναι η ανθρώπινη συνθήκη. Και αυτό είναι και το, ας πούμε, το δράμα της ανθρώπινης ύπαρξης γενικά. Οι γυναίκες είναι πιο ανθεκτικές, ναι. Επίσης, άλλο ένα ήθελα να ρωτήσω, είναι το εξής, πώς το βιώνεις εσύ σαν ηθοποιός που το ερμηνεύεις. Ο Μπέκετ είχε πει, μάλλον άλλο ένα που είχε πει σε σχέση με το έργο, είναι ότι εμπνεύστηκε όταν η γυναίκα ενός ηθοποιού φίλου του του ζήτησε μετά από μια θεατρική παράσταση πολλωστή που είχε δει του Μπέκετ, του είπε: «Επιτέλους, κύριε Μπέκετ, κάποτε πρέπει να γράψετε και ένα ευτυχισμένο έργο». Επομένως, για σένα είναι κωμωδία, τραγωδία, τι είναι το έργο, είναι ευτυχισμένο? Κοιτάξτε, είναι και τα δύο όπως και η ζωή. Αυτό. Yeah. Δηλαδή, η ζωή μας τι είναι, μια φάρσα, μια τραγωδία ή μια κωμωδία, είναι και τα δύο. Υπάρχει ένα ποίημα του Μπέκετ που το κάναμε στα σεμινάρια, ένα στίχος που λέει «Απέναντί σου το χειρότερο μέχρι να σε κάνει να γελάσεις». Αυτό συνοψίζει όλο του το πνεύμα σε όλα του τα έργα. Πάντως, δεν είναι βαριά τα έργα του. Έχει χιούμορ πολύ και αυτό ελαφραίνει πολύ. Ναι, έχει τρομερό χιούμορ, αυτό είναι η αλήθεια. Τη συνθήκη, τη βαριά συνθήκη, ας πούμε.